Θα αισθάνομαι ότι βλέπω όλου εκείνου που σχηματίζουν με το πνεύμα του κόσμου αυτό το κλίμα τη αποστασία. Θα σα παρακαλέσουμε όλου όσοι είστε εδώ να συνεχίσετε το άθλημα τη προσευχή. Το λένε άθλημα γιατί πολλέ φορέ δεν είναι κουραστικό. Και θα σα πω και κάτι απλό. Όλοι τώρα τελευταία είδαν του Ολυμπιακού Αγώνε. Ένα πρωταθλητή στο άλλο επικοντό κάνει 4 χρόνια προπόνηση για 4 δευτερόλεπτα. Εμείς εδώ θέλουμε να σώσουμε σε κάποια χρόνια. Πόσα δευτερόλεπτα το αφήνουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι το άθλημα της προσευχής δεν το κάνουμε καθόλου. Είμαστε ψάχνοντας το κρεβάτι και από εκεί λένε ένα πατερινό και αυτό με απαγγελία. Αν θα βρεθείτε κάπου αλλού, θα δείτε τους μουσουλμάνους 5 φορές την ημέρα να βάζουν το χαλάκι του και να στρέφονται προς την έκρη και να προσέχουν. Εμείς θέλουμε να είμαστε καλοί χριστιανοί. Θα πρέπει να ξεχωρίσετε άλλο του καλού άνθρωπο και άλλο του καλού χριστιανού. Καλό χριστιανό είναι ο Ιωκούρκο. Καλό άνθρωπο είναι ο Ιωκούρκο. Καλό χριστιανό, εμεί που έχουμε βαπτιστεί και έχουμε βρεθεί, είμαστε. Πόσοι από εμά πραγματικά εδώ πέρα τώρα που ήρθαμε, έχουμε διαφορέ μεταξύ μα και κάποιοι θα κοινωνήσουν στην πλάτη τη Παναγία. Πόσοι από εμά θα πούμε συγγνώμη, πόσοι από εμά θα εγκαλιάσουν τον Ιωκούρκο, το χάσατε. Ο Απόστολος Παύλος λέει: Ασπάζεστε να γίνει και τώρα δεν είναι το βροχιά ενό ορνά. Βλέπετε λοιπόν πω έχει μια προστασία μα. Γι' αυτό γιατί εμείς ξεχάσαμε το φω και βάλαμε στην άκρη. Και ερχόμαστε πολλές φορές στην Παναγία που ήρθα, παίζεται για το λοιπόν, πάντα θα πει. Αλλά εμείς όχι να έχουμε την πίστη μας σαν την ομπρέλα που περιέχει την ανοίγουμε και όταν πιο έχει την πάθουμε στην άκρη. Όχι τέτοια χριστιανία θα πει. Όχι τέτοια χριστιανική περιστασία. Δεν είναι η πίστη μας περιστασία. Είναι από το θάνατό μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να αθληθούμε στο άθλημα της προσευχής. Καιρός ήρθε να προειδοποιήσουμε την ακίνητη προσευχή των νέων μας να γνωμοποιούμε αυτή την προσευχή διαρκώς. Έτσι ώστε και εκείνα να επικαλούνται τη δύναμη της Παναγίας και την χάρη να τους απαλλάξει από όλο ο κόσμος του κυρίου. Όσοι από εμάς πραγματικά παίρνουν το παιδί μας και λένε η καταργία αυτό που έχει μέσα δύο παιδιών. Ή πόσοι από εμάς που καθόμαστε στο τραπέζι να κάνουμε μια προσευχή για να μας δει το παιδί μας και να δει γιατί κάνει μια προσευχή. Ή την Τετάρτη παπά ή μαμά, γιατί τρώει περαιτέρω. Φακή ή ρεβίχη να σοβάρουν. Έτσι περνάνε το καλύχη του παπά. Το σπίτι γίνεται. Ή περιμένετε από το παπά και από το δάσκαλο. Η κερία λοιπόν είναι πολύ. Αν από το σπίτι δεν γίνει το κατηχητικό, μην περιμένετε να σταθείτε εμείς σχέση. Τα σχολιά μας κλείσαν. Βλέπετε πώς είμαστε. Φυλάμε θερμοπύλες. Και για να φυλάξουμε τις θερμοπύλες, πρέπει να θυμηθούμε αυτά που έλεγε ο πρωτοτόρος στην Νίκα. Πρώτα λέει, όταν πήραμε τα όπλα, είπαμε υπερπίστωση και μετά είπε πατρίδος. Την πίστη μας που την έχουμε μέσα τα παιδί μου. Αν τη ζητήσουμε, είναι σαν το κόκκι σημάδι, όπως το δείχνει, σαν το σιτάρι. Θα μπορέσουμε πραγματικά να πούμε Θεέ μου δώσε μας και κατά την πίστη μας να μας δώσει. Πολλές φορές έχουμε αυτά τα αναμάχητα γιατί. Και λέει ο Μουσουλιές ο Καλύτερος. Εκεί που βάζει τελεία ο Θεός και δεν ξεκινάμε ποτέ γιατί. Επειδή χρησιμοποιούμε το επίλυμα, επειδή αν τα πούμε γιατί, είναι αμφίβολη πίστη μας σαν καταβάλλον. Το γιατί δηλώνει αμφιβολή. Ποτέ δεν είναι που βάζει παιδί ο Θεός, δεν το ξαφνούν το όνομά του και να συνεχίσουν το δώσιμο δύναμη να συνεχίσουν. Εδώ λοιπόν, ταυτόχρονα, με όλη αυτή την δόση η οποία λέγεται δυναμική προσευχή, την επίκληση που λέμε παραγγελία αυτό το οποίο σώσε με εμάς, πριν φόβησε τους κόσμους, ας δείξουμε και εμείς μια διάθεση και πράξη ελεημοσύνης, εσπλαχνές και ανθρωπιά, σε εκείνους που χρειάζονται τη βοήθειά μας, είναι στο άμεσο, αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον. Και μιλάω για τις προτές που έγιναν στην Διεύθυνση και στην Καλοπόλη. Θέλω πραγματικά να σκεφτείτε αν πιωθάνε το σπίτι μας την προηγούμενη Κυριακή να κάνουμε μια παρέμβαση. Είχαμε την παράκληση για τους πυρόπιτους και για τους πυροσβέστες και μάλιστα εκεί την προηγούμενη Κυριακή έπεσε και από εδώ πέρα έπεσε το φωτιά. Για φανταστείτε κάτι το λίγο εικόνα να γεγόταν το σπίτι μας και το κράτος δίνει 5.000 για την υποσυσκευή με 5.000 για την σπίτι. Ούτε ένα πλυντήριο δεν είναι αυτό, δεν μπορεί να είναι. Αν την αφάσουμε το σημείο. Κάνεις όμως ένα σπίτι, όχι. Ήρθε τώρα λοιπόν η εγκύκλιος και λέει, σαν να γεγόταν το σπίτι μας, πρέπει πραγματικά να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι τα αδέλφια μας. Δικοί μας άνθρωποι. Έχουμε και συγγενή
Και αυτό το κίνητο τη χείρα να γίνει πολλαπλάσιο. Όχι να κάνουμε τι ζημιέ, γιατί ξέρετε, ο καλό χριστιανό, όσοι διαβάζετε τον σχετίστη στον Παύλο τον Ευχαριστώ, λέει αυτό το οποίο δίνουμε σήμερα από τι γυναίκε θα φέρνει κάποια πρόσωπα. Οι υπόλοιπε δεν ξέρουν να του πούνε και δεν μπορούν να κάνουν. Άρα λοιπόν τι θα δώσουν. Θα δώσουν αντίκτυπο το όρο, το αρχίδιο των πρόσωπων, τον οβολό. Και θα κάνετε τα παράθυρα, θα κάνετε το μοσαϊκό, θα κάνετε αυτό. Είναι εδώ. Το έχουμε παρεξηγήσει. Και θέλω να το διευκρινίσουμε. Ο δίσκο δεν είναι εκμετάλλευση των συμπορέσεων, είναι για την ανορία μα. Και όταν εσύ, όταν εμεί δεν βοηθούμε την ανορία μα, δεν περιμένουμε πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν κάτω τώρα στην Εύη και στην Πελοπόννησο, ζητάνε την βοήθειά μα. Όχι να του λυπηθούμε, αλλά τη βοήθειά μα. Κάνει τι γίνεται, δεν προχύμαστε. Α βάλουμε το χέρι μα στην τσέπη και στην καρδιά μα και να βοηθήσουμε. Και αυτό αγαπητοί μου θα δοθεί κάτω και να είστε σίγουροι ότι αυτό θα πάει και θα πιάσει τόπο. Αυτά τα πράγματα πρέπει να μα ενοχλούν και να μα κάνουν καλύτερου ανθρώπου και καλύτερου χριστιανού. Όσοι από εμά δεν έχουμε καλή μεταφορικά για τον άνθρωπο καλό, αλλά και όσοι από εμά ουσιαστικά δεν έχουν πιάσει κάποιε περιουσίε, δίπλα μα. Ποιο από εμά βοήθησε, πού να απευθυνθεί ο άνθρωπο, όταν δεν έχει την βοήθεια του άνθρωπου χριστιανού. Γι' αυτό λοιπόν είναι σήμερα η ίδια. Όλοι απέκτησαν στα κλίματα μέσα μαζική ενημέρωση από την αρνητική τη πίστη του λαού στο προκόπη τη Εβία, παρακαλώντα και ικανότητα τον Άγιο Κάνη Κορόσο, που και οι Ιταλίε. Φοβόμαστε να κάνουμε οι Ιταλίε. Σήμερα ρωτήστε τον Παπα Βασίλη. Δεν ξέρω αν δεν πήραμε και εδώ πέρα. Είχαμε την αστυνομία, η οποία μα είπε απαγορεύουν την Ιταλία. Και θέλω να πάτε στο διαδίκτυο να δείτε έντεκα τριμηνό και έγινε στοιχείο και αυτό έχει μια μάρα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Είναι μια Συρία που κάνανε πορεία, ήταν γεμάτη πρώτη τη χή. Και εμά μα απαγορεύουν να βγούμε έξω από την Εκκλησία και να κάνουμε Ιταλίε. Δύο μέτρα και πιο σταθμαλικά του ψήνου. Δεν θέλω να κάνω την άποψη πολιτικό λόγο, αλλά είναι παράπονο. Είναι παράπονο και το εκφράζω, συγχωρέστε. Εμεί είμαστε για να κάνουμε παρακλήσει. Να κάνουμε λιτανίε για να φταίξει ο Θεό και βλέπετε, άκουσε τι λιτανίε του Νάιου Ιωάννου Ρώσο και έστειλε εκεί βροχή και σταμάτησε και σώθηκε το Αγίου και σώθηκε το μοναστήρι του Ιάμου του Τσαλίου. Σώθηκε. Πού είναι η πίστη μα, αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα η πίστη μα θα δοθεί το. Είχαν πίστη και δοθεί. Έτσι λοιπόν, αυτό τα οποία πιστεύετε μέσα μα τη συνεννόηση. Και έστειλε την εποχή που σβήνοντα με τη δύναμη τη φωτιά περιμετρικά του κορμού και αφήνοντα ανέγκυο από τι φλόγε, αν και δεν υπήρξε καμία μετεωρολογική πρόβλεψη, εμεί πρέπει να το διατρανώνουμε. Την πίστη, το θάρρο. Να έχουμε πάντοτε στο νου μα ότι η Παναγία Τριάς είναι το άρθρο και το μέρο. Την προσκυνούμε εν πνεύμα και αληθή και να την παρακαλούμε για την απόδοση του σοβαρότητου μα. Σήμερα τα παιδί μου, θα παρακαλέσω τον Θεό από τα βάθη της ψυχής μας, το δίλεπτο της χείρας να επαξηθεί, ώστε να βοηθήσουμε τους υπερίστατους αδελφούς μας. Ο δίσκος που θα περιαχθεί, θα παρακαλέσω την Επιτροπή, την ώρα των αποστήκων, να περιαχθεί δίσκος για τους πυρόκοπους της Πελοποννήσου, αλλά και της Εβίας. Θα δοθεί σε όλες τις ενορίες στα κύλη, μια δροσιά στα χείλη των πονεμένων και των κατατρεμένων από την έδρα της φωτιάς. Έρχομαι, Παναγία, αγαπητοί μου, η κυρία Θεοτόκος η Παναγία μας, να δεχτεί την προσφορά του ενός σε κάστρο από εμάς, ως ευώδες θυμία, αντικαταφεύγοντας την προστασία και τη βοήθειά της. Χρόνια πολλά, χαρικότερα, εμπαντή και ολό και βάση 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 και Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
τον